Σοκ σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται προοδευτική, έχει προκαλέσει η άσκηση δίωξη σε βάρος 4 εκπαιδευτικών που, υλοποιώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, μίλησαν σε παιδιά νηπιαγωγείου για τα γεννητικά όργανα, χρησιμοποιώντας την επιστημονική ορολογία. Αυτό δεν άρεσε ασφαλώς στον γονιό αυτό και αντί να διαμαρτυρηθεί με άλλο τρόπο, θεώρησε ότι έπρεπε να κάνει μήνυση στις νηπιαγωγούς. Σήμερα οι 4 νηπιαγωγοί επρόκειτο να καθίσουν στο εδόλιο του Ειρηνοδικείου Χανίων με την κατηγορία της βλάβης ψυχικής υγείας από αμέλεια. Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε για τις 16 Ιουνίου του 2020. Θα έλεγα, αν αντιμετωπίζαμε αυτό το θέμα πριν από 50 χρόνια, δηλαδή την ονομασία των γεννητικών οργάνων με την ακριβή ονομασία τους, θα σόκαρε πραγματικά. Αλλά είναι τόσο προθύστερη η κοινωνία σε άλλα θέματα που σοκάρει αυτή η κατάσταση να τίνει να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα «Παίζω με το φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» προβλέπει η δασκάλα να προσπαθήσει να εκμεύσει τη λέξη γεννητικά όργανα και στη συνέχεια να θέσει ερωτήματα όπως γιατί είναι διαφορετικά στα αγόρια και τα κορίτσια, πώς είναι το σωστό όνομά τους και αν τα παιδιά γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι. Δίδαξαν πώς είναι τα μέρη του σώματός μας, δηλαδή η μύτη μου, το στόμα μου. Δηλαδή, όταν έφτασαν παιδί σε αυτό το σημείο, ναι, λογικό ήταν να πούνε τα γεννητικά μας όργανα με το όνομά τους. Μηνύθηκαν άδικα, καθώς ακολούθησαν και δίδαξαν στη σχολική τάξη ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αναγνωρισμένο από το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Ένα πρόγραμμα που πριν μερικές μέρες βραβεύτηκε με βραβείο αριστείας από παγκόσμιο οργανισμό στο Μεξικό. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μια σοκαριστική πραγματικά κατάσταση για την ελληνική κοινωνία, να διώκονται εκπαιδευτικοί κάνοντας το έργο τους και μάλιστα το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων είχε προκηρύξει για σήμερα 3 ώρες στάση εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης στις 4 νηπιαγωγούς, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήταν μια προσπάθεια παρέμβασης των γονέων στο εκπαιδευτικό έργο, κάτι στο οποίο είμαστε αντίθετοι. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι ο ρόλος μας είναι διακριτός. Ο ίδιος γονιός που δαιμονοποίησε το πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής έφτασε στο σημείο να καταγγείλει δασκάλα για προσιλητισμό. Εκπαιδευτικός, η μέρα που έβρεχε, είχε βάλει τα παιδιά στην Καθολική Εκκλησία, τα φιλοξένησε για λίγη ώρα και δέχτηκα καταγγελία ότι πρόκειται για προσιλητισμό της εκπαιδευτικού το χρόνο που ψυχάλιζε, που ανέμεναν τα παιδιά να μπουν στο Λαογραφικό Μουσείο. Εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν μεμονωμένα τα περιστατικά, πλην όμως τονίζουν πως εν έτη 2019 θέματα που αφορούν πρωτίστως την ανάπτυξη υγιών ανθρώπων, όπως η σεξουαλική αγωγή, εξακολουθούν από κάποιους να θεωρούνται ταμπού.